Buonasera. Καλό μεσημέρι. Buonasera. Λοιπόν, έχω αρχίσει να ξεφυλίζω το βιβλίο του Τζόρτζιο Μαγκανιέλο και να υπενθυμίσω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός. Μέχρι το τέλος της εκπομπής, λοιπόν, εσείς κάνετε στη σελίδα μας στο Facebook τη σχετική ανάρτηση, like και comment από κάτω και θα σας κληρώσουμε δύο αντίτυπα αυτού του τόσο ενδιαφέροντος βιβλίου. Λοιπόν, άρχισα να το ξεφυλίζω, Τζόρτζιο, και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να μου πεις από τι αποτελείται. Δεν είναι μόνο συνταγές, από ό,τι είδα στο πρώτο μέρος έχει και κάποια πιο τεχνικά. Ναι, ναι, το είναι χωρισμένο σε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι τεχνικό κομμάτι όσον αφορά την γνήσια πίτσα ναπολετάνικη, που είναι το κομμάτι της δημιουργίας, δηλαδή η συνταγή, τα άλευρα, οι θερμοκρασίες και ό,τι άλλο κρύβει λίγο στα μυστικά της η ιταλική κουζίνα όσον αφορά την πίτσα Νάπολη, τα άλευρα και τα υπόλοιπα. Και μετά το άλλο κομμάτι είναι μεγάλο κομμάτι με συνταγές γνήσιες ιταλικές από όλη την Ιταλία, παραδοσιακές, όπου υπάρχουν από πρώτα, δεύτερα πιάτα, γλυκά. Πάρα πολλές προτάσεις, ναι, και καταλαβαίνεις τώρα ότι με αυτό το δώρο, αλλά και με αυτό το βιβλίο στα χέρια μου, θα αρχίσω να σε ρωτάω και να σου ζητάω συγκεκριμένες συνταγές από εμάς. Και θα σου λέω, θέλω αυτή στη σελίδα 75, ας πούμε. Έχει ριζότη, σπαγκέτι, γλυκά. Και γλυκά. Τα πάντα. Δε τη μπονέτ με καφέ. Θα με τρελάνεις. Α, ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικό. Μ' αρέσει αυτή η πρόταση. Λοιπόν, σήμερα όμως έχεις έρθει και με μια ιδιαίτερη πρόταση να ετοιμάσουμε, που εμείς τη χαρακτηρίσαμε εκείνη στήσιμη, γιατί μπήκαμε τώρα στη 40η. Ναι, ναι, ναι. Είναι όμως μια πάρα πολύ όμορφη υποδοχή και της άνοιξη σιγά-σιγά, μας είπες. Ναι, ναι. Είναι τα ριγατόνι που είπαμε πριν. Τα οποία είναι φτιαγμένα. Αυτά είναι τα ριγκατόνι, τα μικρά χοντρά, ναι, μακαρονάκια, ναι, ναι, που μπαίνει σαλτσούλα μέσα, ναι, 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 και είναι πεντανόστιμα. Και είναι... Ονομάζονται ριγκατόνι αλλά κρούντα ιόλα, που είναι, προέρχεται από το κρούντο που σημαίνει άψητο, και είναι όχι το μακαρόνι άψητο, αλλά όλα τα υπόλοιπα υλικά που προσθέτουμε μέσα. Οι φρέσκες αυτές γεύσεις, επομένως. Ναι, γιατί βλέπω κάπαρι, βλέπω βασιλικό, βλέπω ντοματίνια. Και είναι πάρα πολύ αγνές γεύσεις, πολύ παραδοσιακές. Μοτσαρέλα, φρέσκια βεβαίως, ελιές, τόνο, παρμιτζάνο, η παρμεζάνα, κάπαρι, λίγο πιπεράκι και κλείσαμε. Τέλεια. Είναι το ανοιξιάτικο φαγητό που προτιμάμε και στην Ιταλία. Νόστιμα, είναι παραδοσιακό πιάτο, έτσι. Ναι, πάει πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Από ποια περιοχή της Ιταλίας? Αυτό είναι νότια Ιταλία, αλλά έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο αυτό το πιάτο, διότι και εδώ φτιάχνουν πιάτα, ας πούμε, τέτοιου είδους. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό ιταλικό, όπως το γνωρίζω χρόνια, διότι είναι ελαφρύ, ανοιξιάτικο, προσφέρεται σαν πρώτο πιάτο, δηλαδή σαν κάτι το οποίο είναι και γρήγορο αλλά και ελαφρύ. Το φτιάχνουν και πολλές Ελληνίδες για να το πάρουν έτσι σαν κρύο πιάτο, σε ένα ταπεράκι στη δουλειά. Και κορίτσια που προσέχουν το σώμα τους, τη γραμμή τους. Βέβαια, βέβαια. Έχουμε το μακαρόνι με τους υδατάνθρακες, τόνο. Έχουμε βασιλικό, κάπαρι, με όλα τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που έχουν αυτά. Ωραία, λοιπόν. Μοτσαρέλα, φρέσκα πράγματα. Λοιπόν, και το νερό μας βράζει. Αυτό ήθελα να πω, ότι βλέπουμε το νερό να βράζει, που σημαίνει ότι μας ζητάει να επισπεύσουμε τη διαδικασία για να αγκαλιάσει. Ναι, είναι το εφέ της ημέρας αυτό. Θα αλατίσεις το νερό. Ναι, βεβαίως, θα ρίξω το. Ρίχνεις τα ριγκατόνι σου. Βλέπω, σε προσέχω, ε. Βλέπω, ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο αλατάκι. Τι λίγο, καλέ, το λύσαξες το ριγκατόνι. Όχι, όχι, καλά είναι, καλά είναι. Λοιπόν, πόσο χρόνο χρειάζεται για να βράσει? Μας είπες ότι τα υλικά θα είναι ομά, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ομά, ναι, που θα τα ετοιμάσουμε τώρα. Αυτό θα είναι al dente. Ψημένο, ναι. Ψημένο. Λίγο ίσα, ίσα, λίγο al dente. Ωραία. Θέλει το δικό του. Και... Θα κόβεις εδώ στον πάγκο. Ναι, ναι, εδώ πέρα. Ωραία, σ' αφήνω εγώ να δουλέψεις. Ωραία. Και πάω στην άκρη. Και αρχίζουμε με τις ντοματούλες. Τα αγαπημένα μικρά ντοματίνια. Να τα κόψουμε στα 4. Ωραία. Η συνταγή αυτή είναι μέσα στο βιβλίο σου? Αυτή η συνταγή όχι, δεν την έχω βάλει.
Άφησες πολλές συνταγές απ' έξω. Για το επόμενο βιβλίο. Λοιπόν, και σου έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και στη φωτογράφηση. Δεν χωρούσαν, διότι είναι το κομμάτι το τεχνικό, το πρώτο. Και χρειαζόταν να έχεις ένα περιθώριο, σωστά. Πάντως είναι πολύ βασικό το τεχνικό κομμάτι, γιατί δείχνεις και με το ζουμαράκι ακριβώς πώς κάνουμε βήμα-βήμα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί κόσμος βλέπει τις συνταγές ναι μεν, αλλά δεν γνωρίζει, γιατί δεν είναι Ιταλός ούτε είναι γέννημα δρέμα αυτή τη παράδοση. Οπότε τα ξεκινάμε εκ του μηδενός. Μ' αρέσουν οι προτάσεις, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό το κάνεις και εμένα για να αφήσεις περιθώριο για νέα έκδοση βιβλίου. Ωραία. Άμα Παναγιά μου, βλέπω τι συνταγές έχεις μέσα. Απευθύνεται και σε επαγγελματίες. Αγαπάμε την Ιταλική κουζίνα, αλλά μπορεί να ανοίξει κάποιος μια πιτσαρία ή με Ιταλική κουζίνα. Ακριβώς. Με Ιταλικές γεύσεις, αλλά πρέπει να το ξέρει σωστά. Αλλά και για. Είναι τόσο απλά γραμμένο και για εργένιδες και νοικοκυρές. Ναι, για όλους. Και επαγγελματίες που θέλουν να ασχοληθούν, διότι είναι μέσα λίγο τα μυστικά εκτέλεσης. Και όσους θέλουν να κάνουν κάτι ποιοτικά, έτσι ανώτερο, με τα μυστικά της ιταλικής πίτσας στο σπίτι. Η πάστα φλόρα είναι ιταλικό, γλυκό. Πάστα φλόρα είναι, ναι, είναι κομμάτι ιταλικό, ναι. Λοιπόν, αυτό θα το δώσω στην Αγγελιδάκη. 10 χρόνια εκπομπές με είχε πρίξει, κάνω την καλύτερη πάστα φλόρα. Ένα κομματάκι δεν δοκίμασα. Μία φορά μας έφερε και της είχε βγει λίγο πέτρα. Άρα δεν πιάνει. Δεν προσμετράτε. Ήταν αποτυχία, μας κορόιδευε. Κατάλαβες. Να δοκιμάζουμε. Το ζυμαρικό εννοείς ή γενικά να δοκιμάζουμε γεύσεις. Τη συνταγή του. Να τη δοκιμάσουμε, ναι. Πρέπει να μας κάνει αυτό μία μέρα. Συμφωνώ, ριζότο, μαύρο ριζότο. Α, ναι, από το μελάνι της σουπιάς. Φανταστικό. Από τα αγαπημένα μου, ναι, ναι. Α, και τώρα με τη Σαρακοστή θα τον μπουμπονίσουμε, θα τον βάλουμε να μας κάνει τέτοια. Νηστεία κάνετε στην Ιταλία. Ναι, βεβαίως. Καθολική. Ναι, ναι, ναι. Χριστιανή, οπότε εννοείται. Γιατί θα έρθει ο Πάπας και θα σας πιάσει από τα αυτοί και σας. Τζόρτζιο, πριν που λέγαμε για τους άντρες που προτιμούν οι γυναίκες πλέον να είναι πιο hipster, πιο... Δεν αφήνω... Ελπίζω να μην εισέπραξες σε αυτή τη δήλωσή μου, ας πούμε, ότι σε αποκλείουμε από τους πολύ κομψούς, κομψές φυσιογνωμίες ανδρών. Νομίζω ότι είσαι πράξης έτσι. Όχι, όχι, okay. Ευχαριστώ πάντως. Ναι, οι Ιταλοί και οι Ιταλίδες έχουν μια φινέτσα και μια κομψότητα πάντα. Με ή χωρίς γένια. Βάζεις... Για τους Ιταλούς, ναι, 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 ναι. Βάζεις κάπαρι. Ναι, μένα τα αναμειγνύεις όλα σου τα υλικά. Ναι, έτσι, ναι, έβαλες, όλα μαζί. Ελιά κομμένη. Τόνο. Τόνο στο νερό ή στο λάδι. Αυτός είναι στο λάδι. Ξέρετε πώς το θέλουμε, σε ελαιόλαδο. Διότι... Πάντως θα προσθέσουμε ελαιόλαδο φρέσκο μέσα. Στο ελαιόλαδο μας αρέσει, είναι πιο νόστιμος. Ναι, όντως είναι. Ψιλοκόβεις φρέσκο βασιλικό. Έβαλες και το τυρί που έβαλες μέσα τι ήταν? Μοτσαρέλα. Μοτσαρέλα φρέσκια, ναι. Και σάλτσα πέστο. Σάλτσα πέστο τη βάζουμε διότι έχει μέσα, περιέχει βασιλικό, την παρμεζάνα, λίγο ό,τι έχει ήδη μέσα, απλά μου δίνει μία... Άλλη ένταση στη γεύση και μου δένει λίγο τα υλικά μου. Ωραία. Πιάτο το οποίο μπορεί να φαγωθεί και μόλις βγει από την κατσαρόλα, δηλαδή χλιαρό, ας πούμε. Αλλά και κρύο. Και κρύο, ναι. Αργότερα. Σαν κρύο πιάτο. Κάτι γρήγορο. Αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά αυτή η συνταγή, διότι έχει πολλά και πολλά χρώματα μέσα. Το λες και πριμαβέρα, το λες και άνοιξη. Και πριμαβέρα. Και λοιπόν, τρίβεις παρμεζάνα. Αχ, τι ωραίο εργαλείο, έτσι κάνετε τις φλούδες παρμεζάνας. Ναι, είναι πολυμηχάνημα αυτό. Αυτό δεν τις φέρει από την Ιταλία ή το πήρες από εδώ? Όχι, όχι, αυτό είναι από εδώ. Έχουμε και εδώ τέτοια, εντάξει, δεν ήξερα. Βλέπετε την κάρτα με τα υλικά της συνταγής που προτείνει ο Ιταλός μας σεφ. Για 4 άτομα είναι αυτή η κάρτα λοιπόν. 500 γραμμάρια ζυμαρικά ριγκατόνι, 150 γραμμάρια τόνος, 150 γραμμάρια μοτσαρέλα, 6 ντοματίνια, 15 γραμμάρια κάπαρι, μία κουταλιά της σούπας πέστο, 30 γραμμάρια ελιές, 6 φύλλα βασιλικού, 60 γραμμάρια παρμεζάνα, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Όσο πάρει, όσο χρειαζόμαστε, έτσι. Ναι, όσο πάρει, το δούμε τώρα. Και επιπλέον μπορούμε να αλλάξουμε τον τόνο με γαρίδες, ας πούμε. Α, με κάποια άλλη θαλασσινή πρόταση. Ή με χταπόδι, με αυτή, ναι, το αμέρες που είναι, που
πάει το νηστίσιμο. Ναι, ωραία πρόταση με θαλασσινά. Αυτή είναι μια συνταγή που κάνατε στο σπίτι στην Ιταλία που έφτιαχνε η μάμα. Ναι, πάρα πολύ. Και στα μαγαζιά, στα εστιατόρια πάει πάρα πολύ αυτή η συνταγή, διότι είναι κάτι, ας πούμε, που είναι για το μεσημέρι, ας πούμε, γρήγορο, να μην φας κάτι βαρύ με σάλτσες ή κρέμες, και πλούσιο σε γεύση και θρεπτικές ουσίες βεβαίως, φρέσκα υλικά, γι' αυτό πάει πάρα πολύ και στις καφετέριες σαν κάτι γρήγορο, ας πούμε, εστιατόρια παντού. Ναι. Τζόρτζιο Μανγκανιέλο. Και το βιβλίο σου και τρέχει ο διαγωνισμός και οι φίλες και οι φίλοι να κάνουν like και comment κάτω από τη σχετική δημοσίευση. Γιατί στο τέλος της εκπομπής θα δώσουμε δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Ήτανους με το πνεύμα και τη γραφή του μαέστρο Τζόρτζιο Μανγκανιέλο, λοιπόν. Θα οργανώσετε με τις εκδόσεις Ήτανους κάποια παρουσίαση? Πιθανόν θα οργανωθεί παρουσίαση και θα κυκλοφορήσει και στα βιβλιοπωλεία. Ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί, είναι και ολόφρεσκο, δηλαδή ναι, μυρίζει τυπογραφείο. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Τέλεια. Καλό τάξιδο. Θα είναι καλό τάξιδο. Πες μου λίγο, ήταν όνειρο, ένα από τα όνειρα ζωής σου, ας πούμε, κάτι το οποίο ήθελες να κάνεις καιρό τώρα το βιβλίο? Ναι, είναι ένα από τα πολλά όνειρα που έχω, το βιβλίο. Πολλά όνειρα, μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν φιλοδοξίες, όνειρα. Ένα είναι αυτό, κάποια έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αλλά πρέπει να ολοκληρώσω. Θα γίνουν όλα. Σου το ευχόμαστε. Με χαρά και υγεία. Και είσαι καλό παιδί πρωτίστως. Και τα κυνηγάς τα όνειρά σου, Τζόρτζιο. Ναι, έχεις κάνει εντελώς άλλες σπουδές. Είναι συναρπαστικό αν καθίσετε να μιλήσετε μαζί του, να δείτε από πού πέρασε, τι σπούδασε, τι έκανε και τελικά κατέληξε σε κάτι που ήταν οικογενειακή παράδοση και που αγαπούσες πολύ. Ναι. Η Ιταλική κουζίνα. Έφυγες από την Ιταλία μαζί με όλη την οικογένεια, λόγω αγάπης και έρωτα, και την κουβαλάς στην Ιταλία στις κατσαρόλες σου. Να κάνω μια ερώτηση ακόμα. Είναι αλήθεια ότι ασχολείσαι και με την κατάτηση? Ναι, ναι. Και αυτό. Ναι, ένα από είναι τα, από τα χόμπι που μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό το στοιχείο του νερού, όπως και ο αέρας. Το αγαπώ. Άρχισα με αγάπη έτσι παίζοντας, δηλαδή για χόμπι να ασχολούμαι. Και στο τέλος, βήμα-βήμα, πτυχίο μετά το πτυχίο, κατέληξα εκπαιδευτής. Και εκπαιδευτής, λοιπόν. Και εκπαιδευτής, ναι. Και... Κατάλαβες τι θα γίνει το καλό και... Λοιπόν, θα κάνουμε πολύ παρέα εμείς και μετά το πέρας των εκπομπών, όπως καταλαβαίνετε. Το καλοκαίρι, δηλαδή, παρέα. Εκτός από το χώρο που δουλεύεις στο κέντρο του Ηρακλείου, θα σε δούμε και σε παραλία με μπουκάλες και στολή να... Να φτιάχνω πίτσα, μπορεί. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις καταδύσεις. Αν τα καταφέρω φέτος, ναι, θα ασχοληθώ πάλι με την κατάδυση, ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Και ελπίζω, πρώτα το αγαπάω, δηλαδή μου αρέσει ο βυθός. Μετά τα υπόλοιπα, το στοιχείο, η επαφή με τον κόσμο. Όταν καταδιόμαστε δεν τρώμε πριν. Όχι. Μετά όμως. Μετά πάει και η πίτσα, ναι. Πάει και η πίτσα, πάει και η μακαρονάδα που ετοιμάζουμε κι εμείς τώρα. Λοιπόν, θέλει το χρόνο το ακόμα το ριγκατόνι? Πιστεύω, για να δούμε λίγο. Ναι, μόνο έτσι καταλαβαίνω ότι θέλει λίγο. Ωραία. Κάνουν θόρυβο, έτσι, όταν τα κουμπάς. Όταν είναι ψημένα δεν κάνουν θόρυβο. Λοιπόν, θέλω να μας βάλεις στη διαδικασία όταν ξεκινήσατε αυτή τη συνεργασία και αποφάσισες ότι γράφεις βιβλίο με ιταλικές συνταγές. Ναι. Πώς δούλεψες, πόσες συνταγές άφησες απ' έξω και τι αγωνία είχες, αυτό πρέπει να μπει, αυτό δεν πρέπει να μπει. Ναι, είναι πάρα πολλές οι συνταγές. Άρχισα να το καλλιεργώ σαν βιβλίο, διότι άρχισα με τις συνταγές, αλλά είχα παράλληλα και το στοιχείο, το τεχνικό που είναι το επάγγελμά μου αυτή τη στιγμή, να διδάσκω το κομμάτι της πίτσας, της ιταλικής κουζίνας, τα άλευρα, τις θερμοκρασίες, όλα αυτά τα στοιχεία που ενδιαφέρουν για να πετύχουμε κάτι εξαιρετικό όπως η πίτσα, η Ναπολετάνικη. Μέσα από αυτή τη δουλειά και... σου σε βρήκαμε κι εμείς, από τα σεμινάρια που κάνεις. Από τα σεμινάρια. Ακριβώς. Και έτσι κατάφερα να το ολοκληρώσω, ας πούμε, δεν ήθελα μόνο το τεχνικό στοιχείο, να το ολοκληρώσω με συνταγές που έχω δοκιμάσει ο ίδιος, έχω γυρίσει λίγο όλη την Ιταλία, όπου έβαλα έτσι μέσα τις συνταγές παραδοσιακές από όλη την Ιταλία. Λείπουν πάρα πολλές βεβαίως, διότι το μενού του ιταλικού είναι τεράστιο. Ανεξάντλητο. Είναι ωραίο γιατί κάθε συνταγή συνοδεύεται με το κρασί του, της περιοχής, ας πούμε, Βένετο, Λομπαρδία, Μιλάνο, Ρώμα, έτσι, Νάπολη. Α, αναγράφονται μέσα στο βιβλίο αυτά οι προτάσεις. Σκέφτεσαι να το κάνεις έτσι, να έχεις συνταγές και ανατόπους και κρασί?
Ναι, θεωρώ ότι είναι κάτι που έτσι με αντιπροσωπεύει καλύτερα και διότι... Νομίζω και η Ιταλία το έχει καταφέρει αυτό, να ταυτίσει αυτά τα προϊόντα, τις γεύσεις της κάθε περιοχής και τα προϊόντα με το εξαιρετικό ιταλικό κρασί. Ναι. Έξυπνο, μπράβο Τζόρτζιο, αλλά τα λες στην τηλεόραση και θα σου κλέψει κανείς την ιδέα. Ανοιχτά. Λοιπόν, το ριγκατόνι, θέλω να το ξαναδοκιμάσω, γιατί μπορεί να μην κάνει θόρυβο τώρα. Τι λέει? Λέει η Ιωάννα... Φάιμε. Νομίζω ότι είναι έτοιμο. Ναι. Πάρω εγώ έτσι. Φαίνεται νομίζω ότι είναι σχεδόν έτοιμο. Είναι ωραίο. Ναι. Mm. Μπορούμε δηλαδή να το σβήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το σβήνω εντελώς. Ωραία. Είναι όμως το άτιμο, το ζυμαρικό. Είναι ωραίο. Θέσα το. Αγαπάμε, αγαπάμε πάρα πολύ. Okay, το αφήνουμε λίγο εδώ να στραγγίξει. Mm-hmm. Είναι ζεστό το μάτι, οπότε θα σας έλεγα να πάρω το εδώ. Μπράβο, μπράβο. Συμφωνώ. Ωραία. Θα βάλουμε μέσα τα ριγατόνι. Ουπς. Να κάνω, να ρίξω. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και το... Και ελαιόλαδο, ε. Αλατάκι να ρίξουμε κι άλλο. Και πιπέρι θα βάλουμε λίγο. Έβαλα πιπέρι. Δεν έχω βάλει αλάτι. Εγώ θα προσθέσω λίγο. Πρόσθεσε εσύ, Τζόρτζιο, και αν θέλουμε και άλλο λάδι για να γίνει πιο. Να βάλουμε λίγο λαδάκι. Να αναμειχθεί περισσότερο, πιο εύκολα. Το θέλουμε. Και ναι. Το ομό λάδι είναι εξαιρετικό. Είναι, ναι. Εδώ η περιοχή προσφέρει λάδι εξαιρετικό. Και τώρα ανακατεύουμε όλα τα υλικά. Όλο το υλικό, να ζεσταθούν τα υλικά. Και όπως είπα πριν, μπορεί να καταναλωθεί άμεσα, δηλαδή όπως είναι έτσι ζεστό αυτή τη στιγμή ή εντελώς κρύο. Ξέρω ότι ανυπομονείς. Ναι, ψάχνω πυρούνι και κοιτάζω ανήσυχα αυτός ο κόσμος δεν βλέπει. Λοιπόν, ποιος ήρθε να ανοίξω. Λοιπόν, στρώσεις εσύ το πιάτο σου. Η κάπαρη που δίνει αυτή την ένταση στη γεύση. Όχι, δεν βάλουμε τα κάπαρη, είναι ισορροπία. Έβαλες κάπαρη. Τώρα. Μα τα εντόπισε εγώ μέσα τα μπιλάκια. Καλά. Φτάνει, άσε και για μας να φάμε, Τζόρτζιο. Έτσι να το βάλουμε. Τέλειο, έρχεται. Απαπα, ωραίο. Λοιπόν, το βάζω εδώ. Μπροστά. Και αυτό σε εμά. Τώρα παίρνουμε πυρούνι. Τώρα είναι μια τώρα... υπέροχη δοκιμασμένη, υπέροχη συνταγή από τον Τζόρτζιο Μαγκανιέλο. Δοκιμάστε την. Διαφημίσεις. Και καλό μεσημέρι.